έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο σχολείο παίκτες και προπονητές της ομάδας του Κορίου, της ομάδας που πέτυχε κάτι πρωτοφανές και για πολλούς ακατόρθωτο για μια ομάδα της περιφέρειας. Η άνοδος του Κορίου στην Α1 της κατηγορίας του Μπάσκετ κάνει όλα τα παιδιά αυτά, η ομάδα αυτή που για πολλούς από εσάς, όπως και όλοι οι πρωταθλητές αποτελούν πρότυπα, έτσι κατάφεραν αυτό που για πολλούς είπα πιθανά να ήταν ακατόρθωτο και πρωτόγνωρο για το μπάσκετ της Ηλίας. Εμείς τους ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνουν να παρευρίσκονται εδώ, στον χώρο του σχολείου μας, να συζητήσουν μαζί μας, να μας μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες ο καθένας και τους συγχαίρουμε για αυτό που πέτυχε. Τους βεβαιώνουμε ότι οι ευχές μας θα είναι το ίδιο πολλές και πολύ περισσότερες για την πορεία τους στην Α1 που σίγουρα θα είναι πετυχημένη. Να παρουσιάσω σύντομα ένα μικρό βιογραφικό κάθε ενός από τους αθλητές που έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε. Ξεκινάω από τον Γιάννη Θανόπουλο. Να αναφέρω ότι και οι τέσσερις παίκτες είναι παίκτες στις μικρές διεθνείς παίκτες με τις μικρές εθνικές ομάδες μπάσκετ. Ο Γιάννης Θανόπουλος έχει ύψος 1,91 και έχει αγωνιστεί την Απολωνιάδα, τον Απόλλωνα Πάτρα. Συνεχίζω με τον Σωτήρη τον Κιουλέκα, ο οποίος είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΝ. Έχει ύψος 2-1 και έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες όπως ο Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας, η Ολύμπια Λάρισας, στην Ιρεμπέλη, στη Βίρτους Πολώνια, στην Νάπολη, στη Βερόνη, στο Πρίβιζι, στο Κάπο, το Ρουάντο. Λοιπόν, στη Σικελία, στη Σκαφάτη και στα Τρίκαλα. Ο Δήμος Μιλιανού είναι διεθνής με την Εθνική Κύπρου και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αμερικής στο Τέξας και έχει αγωνιστεί στο Ρέθυμνο, στην ΑΠΟΕΛ, στην ΑΕΚ Κύπρου και στην Καβάλα. Αφήσαμε τελευταίο τον πιο κοντό της παρέας, τον Νίκο τον Λιμπάρη, 2-8. Διεθνής βασκεμπολίστας και έχει αγωνιστεί στις ομάδες του Ηρακλή, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, στη ΜΕΡ, στη Δόξα Λευκάδας και στον Πιερικό Κατερίνης. Ύψος 2-8. Τα καλύτερα και τα περισσότερα συγχαρητήριά μας σε όλους σας. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη και δύναμη ψυχής όπως τη δείξατε μέχρι τώρα στην πορεία σας στην Α1. Εμείς είπαμε πάντα θα είμαστε κοντά και με την παρουσία μας και με τις ευχές μας. Και αφήνω τελευταίο τον κύριο Παναγιώτη Ανατσόπουλο. Έτσι, το επώνυμο κάτι σας λέει. Για να το παρουσιάσει ο συνάδελφός του και φίλος του, ο Δημήτρης Οσκούτας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη και υπέροχη άνοδο στην Α1. Εύχομαι
βλέπουμε πάντα στην αθλητική καριέρα να παίρνουν σε τέτοιες χαρές στο μέλλον, μέχρι όσο παίρνετε και όσο ευχαριστίες σε αυτό που κάνετε. Και ελπίζω η καινούργια χρονιά στην Α1 και αυτή να είναι σταθερή, όπως ήταν όλες τις προηγούμενες στον κόσμο, και να δώσει χαρά με την παραμονή και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, ο Παναγιώτης ο Αντιζόπουλος, συνάδελφος δημοσίης, απόφυτος και διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κομμωτινής, με πολλά χρόνια προσφορά στο μπάσκετ, στις εθνικές παιδικές ομάδες, καθώς και τα κλιμάκια της προεκλογικής, με μεγάλες επιτυχίες πέρα από την τελευταία στο μπάσκετ. Δεν ξεχνά ότι πήρε το πρωτάθλημα Κορασίδων στην Ελλάδα με τα κορίτσια του ήδη του. Συνεχίζει και πιστεύω οι επιτυχίες να συνεχίσουν και να έρθουν τον Παναγιώτη όπως έχουν έρθει και μέχρι τώρα. Πόσο δύσκολη ήταν η φετινή χρονιά μου και... Μισό λεπτάκι, πριν ξεκινήσει και τις θα και εμείς λίγο μέσα μας, σας ευχαριστήσουμε που μας καλέσατε εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τους προπονητές και για τους αθλητές να βρισκόμαστε κοντά σε παιδιά, γιατί πραγματικά θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός πρώτα απ' όλα ενώνει όλο τον κόσμο και δεύτερον θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται κοντά στον αθλητισμό για να αποφεύγουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν θα τους βοηθήσουν στη ζωή τους. Μέσα στον αθλητισμό θα αναπτύξουν πολλές δεξιότητες και αυτό θα τους βοηθήσει στη μετέπειτα ζωή. Ευχαριστώ. Θα τεθούν μερικές ερωτήσεις, να απαντήσετε. Πόσο δύσκολη ήταν η φετινή χρονιά για παίκτες και προπονητές? Σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί από την περσινή ομάδα υπήρχαν δύο τρεις παίκτες και με την προσθήκη του λιγότερου του δύο που ήμασταν εμείς έπρεπε να δέσουμε σαν σύνολο. Δουλέψαμε πάρα πολύ σε αυτό. Βάλαμε πολύ σκληρή δουλειά στο γήπεδο και από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε σε δύσκολες στιγμές, όπως ήταν κάποιοι τραυματισμοί που υπήρξαν στην ομάδα, όπως ήταν κάποια φυγή ενός παίκτη, να παραμείνουμε ενωμένοι και να μπορέσουμε να φτάσουμε στην άνοδο, στο στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή. Να προσθέσουμε την τελευταία. Ποιες συστήματα σας δεκατέχουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες? Εντάξει, είμαστε όλοι υπερβολικά χαρούμενοι, ευτυχισμένοι για αυτό που κάναμε και πάνω απ' όλα ικανοποίηση. Έχουμε ικανοποίηση γιατί όλη η δουλειά που κάναμε τη χρονιά, οι ώρες στο γήπεδο, οι προπονήσεις και όλα αυτά, είχαν αποτέλεσμα. Και περισσότερο ικανοποίηση νιώθουμε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Πώς σκέφτεστε τη νέα χρονιά στην Α1 κατηγορία και ποιες επιπλέον υποχρεώσεις δημιουργεί? Είναι κάτι πρωτόγνωρο η ομάδα που έχουν ανεβαίνει Α1. Οι υποχρεώσεις αυξάνονται κατακόρυφα. Οι αντίπαλες ομάδες γίνονται όλο και πιο δυνατότερες και εμείς θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια, δουλειά και κούραση ώστε να ανταποκριθούμε στο μεγαλύτερο και καλύτερο πρωτάθλημα της Ελλάδας. Το πρωτάθλημα στην Α2 κατηγορία. Σίγουρα το φετινό πρωτάθλημα της Α2 ήταν ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών, καθώς η πρώτη ομάδα μπορούσε να κοντραριστεί κάλλιστα με τις ομάδες που ήταν στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Είμαστε χαρούμενοι όμως για αυτό που καταφέραμε, γιατί μπορούσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με κάθε ομάδα και να καταφέρουμε τους στόχους μας. Ποιες
Πόσο σκληρή και απαιτητική ήταν η προετοιμασία, καθώς και οι καθημερινές προπονήσεις? Η προετοιμασία ήταν πάρα πολύ επιμονή και δύσκολη. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα μιας ομάδας μπάσκετ είναι πώς θα διαχειρίζεται την καθημερινότητά της. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε μέρα έπρεπε να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα μέσα στην προπόνησή μας και έπρεπε αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε σωστά, με ακρίβεια και με συνέπεια. Πρώτα απ' όλα, η συμφορά του κόσμου ήταν, πιστεύω, καταληκτική. Μας βοηθούσαν τα παιχνίδια και στα εντός παιχνίδια της ομάδας, αλλά και στα εκτός έδρας. Στεχότερο μαζί μας και μας έδινε δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ο Δήμος Αμαλιάδας μας απέδειξε ότι αγαπάει τον αθλητισμό και ήταν κοντά σε εμάς όποια στιγμή διαχρειαστήκαμε. Και αυτό μας βοηθάει ώστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Σίγουρα δεν βοήθησε μόνο ο Δήμος και ο Φόρκος, υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που ήταν κοντά στην ομάδα. Και εγώ τους λέω αφανείς ήρωες, όπως ο φυσιοθεραπευτής μας, όπως ο φωτιστής της ομάδας, οι οποίοι και όπως κάποιοι άνθρωποι που ήταν γύρω από την ομάδα που τρέχανε για τα εισιτήρια και για τις υπόλοιπες δουλειές, οι οποίοι ήταν καταλητικοί και με βοήθησαν πάρα πολύ. Πώς θα κάνει η ομάδα σας κάθε χρόνο να βγάλει μια κατηγορία? Εμένα είναι η πρώτη μου σεζόν εδώ, η πρώτη μου χρονιά εδώ, γι' αυτό θα πω την φετινή χρονιά και δεν θα σας πει ο Παναγιώτης για όλα τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα έχουν μπει κάποιες βάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Για τη φετινή σεζόν ήταν ότι ήμασταν όλοι μια οικογένεια. Παίκτες, προπονητές, διοίκηση, ήμασταν όλοι σαν μια οικογένεια. Δουλέψαμε πολύ σκληρά και καταφέραμε να πετύχουμε το ακατόρθωτο. Τώρα για τις προηγούμενες χρονιές θα σας πει ο Παναγιώτης. Η ομάδα αυτή, η οποία αποτελείται ο κορμός της και διοικητικά και προπονητικά, είμαστε όλοι μαζί γύρω στα 10 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον και έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον και στη δουλειά που κάνουμε και, και στον τρόπο σκέψης και διαχείρισης. Για μας κάθε φορά είναι ένας καινούριος στόχος. Όταν η ομάδα ήταν στην Α1 ΣΚΑΗ, πριν κάποια χρόνια, πριν 5 χρόνια νομίζω, στόχος μας ήταν κάθε χρονιά να είναι και καλύτερη. Και το αποτέλεσμα το βλέπετε σήμερα. Πιστεύω ότι το μυστικό, όπως είπε και ο κύριος Τηλιανού, είναι ότι οι ομάδες λειτουργούν σαν την οικογένεια. Και η οικογένεια, όπως γνωρίζετε όλοι, δεν είναι παρέα, έχουν κάποιους κανόνες. Και οι κανόνες αυτοί πρέπει όλοι να τους σεβόμαστε και να τους υπηρετούμε. Τι δεν σας βλέπετε τους νέους και τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με το μπάσκετ? Το μπάσκετ είναι ένα εξαιρετικό άθλημα, είναι ένα ομαδικό άθλημα. Αυτό που θα συμβούλευα είναι ότι μέσα από το μπάσκετ μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να τους χρησιμεύσουν στη ζωή τους. Μπορεί να αναπτύξουν το χαρακτήρα τους, να μάθουν την ομαδικότητα, να μάθουν να δουλεύουν με άλλους. Από εκεί και πέρα είναι ένα άθλημα, όπως είδατε και εσείς στο βίντεο, με μεγάλες συγκινήσεις, με μεγάλες αναδρομές. Εγώ στο πρώτο είναι ανεπιφύλακτα. Εμείς τόσα χρόνια που παίζουμε, που το νιώθουμε, που το ζούμε, είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι και θα το χαιρετήσουμε μέχρι τέλος. Φυσικά, ψυχικά, αθλητικά, πνευματικά, που πρέπει να έχει ένας αθλητής για να διατηρηθεί και να πετύχει και να διατηρηθεί και να πετύχει? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αγαπά αυτό που κάνει, γιατί αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να ασχοληθείς και για όλη τη ζωή και να δώσεις τα πάντα γι' αυτό. Πέρα από αυτό, θα πρέπει να έχουμε πίστη στο που κάνουμε και να είμαστε και ψυχικά προετοιμασμένοι. Γιατί σίγουρα θα έχεις κάποια σκαμπανεβάσματα και εκεί που θα πέσεις πρέπει να είσαι δυνατός για να σηκωθείς. Από εκεί και πέρα πρέπει να ασχοληθείς πόσο μάλλον με την προπόνησή σου και να προσέχεις τον εαυτό σου. Για να προσέχεις τον εαυτό σου
διότι χωρίς προσπάθεια, προπόνηση και πίστη σε αυτό που κάνεις, δεν πρόκειται να. Όσο έχει ένας νέος, όταν θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, τι θα πρέπει να είναι η διατροφή του. Λοιπόν, όταν ένας νέος ξεκινήσει να ασχολείται με τον αθλητισμό, πρέπει να είναι πιστός σε αυτό που κάνει. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι αθλητής και να ξενυχτάς. Δεν μπορείς να είσαι αθλητής και να πίνεις. Αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να προσέχουν οι νεαροί ειδικά αθλητές για να μπορούν να συνεχίσουν τον αθλητισμό. Και σίγουρα η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο στις αποδόσεις. Μακριά από τα λιπαρά φαγητά, τα γλυκά, γιατί μειώνουν την απόδοση. Όσο καλύτερα τρως, τόσο καλύτερα μπορείς να αποδώσεις το γήπεδο. Πάρα συγκεκριμένη και δεν, τελικά η διατροφή δεν έγινε, για να μην σας απολογώ. Θέλω να καταλήξω ότι όταν γύρισα σπίτι μου ήθελα να σταματήσω το μπάσκετ, επειδή είμαι απογοητευμένος. Όμως υπήρξαν οι γονείς μου, ο πατέρας μου και η μητέρα μου, οι οποίοι σταθήκαν δίπλα μου και μου είπαν ότι ό,τι δεν σου δώσει ο Θεός τώρα, θα σου το δώσει αργότερα. Και βγήκα να θυμηθεί, μου το έδωσε. Το οικονομικό κίνητρο βοήθησε και πόσο στην απόδοση και στη μεγάλη περιοχή που είχατε και στις τεσσάρες. Σίγουρα είμαστε αυτοί που είμαστε επαγγελματίες παίχτες, θα ανταλλαγόμαστε για αυτό που κάνουμε. Για τον λόγο μας, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Παίζει σημαντικό ρόλο το οικονομικό, να είναι μια ομάδα συνεπής, να είναι μια ομάδα υγείας, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι υγεία. Η διοίκηση του μπορεί να κοντά σε εμάς και πιστεύω ότι στο μέλλον θα δημιουργήσουν μια ομάδα μοντέλο, η οποία πρώτα απ' όλα θα βγάζει τα δικά της παιδιά από τον νομό, θα στηρίζει τις ακαδημίες, θα στηρίζει οικονομικά τις ακαδημίες ώστε να μπορέσουν να βγαίνουν ταλέντα για να μην χρειάζεται να αγοράζει 10 παίχτες από άλλες χώρες. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό και παίζει ρόλο στην απόδοση. Όπως γνωρίζετε, είμαι εκπαιδευτικός και δεν μπορεί να είναι θέση μου κάτι διαφορετικό από αυτή που έχετε ακούσει από τους καθηγητές σας και τους άλλους συναδέλφους μέσα από το σχολείο. Τα τελευταία χρόνια έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει πάρα πολλά παραδείγματα από μεγάλους αθλητές που ενώ είχαν με τη βοήθεια κάποιων έξτρα ουσιών είχαν καταφέρει να φτάσουν ψηλά. Δυστυχώς βλέπουμε μόνο το παρόν. Το μέλλον δεν το νιώθουμε καθόλου. Θα θυμίσω πολύ μεγάλους αθλητές που μετά από κρίση ουσιών είχαν μεγάλα προβλήματα με την υγεία τους. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει και θα υπάρχει. Εμείς από την πλευρά μας πιστεύουμε πως μπορούν τον αθλητή να φτάσει ψηλά. Οι ουσίες το κρατούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά το ντόπινγκ πιστεύω ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει όλοι μας να δώσουμε τον αγώνα αυτόν για να μην υπάρχει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας πω κάτι για το ντόπινγκ. Πρώτα απ' όλα, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχετε επιλογή. Υπάρχει επιλογή. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα το πάρετε ή αν δεν το πάρετε. Η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να το πάρετε γιατί υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το ντόπινγκ ξεγελάζει εισαγωγικά τα παιδιά επειδή συνδέεται με την εικόνα. Πολλές φορές αυτή η εικόνα όμως είναι ψεύτικη, δεν έρχεται. Και δεύτερον, συνδέεται και με την απόδοση, η οποία απόδοση μπορεί να υπάρχει κάποιο μετάλλιο, όμως αργότερα, όπως είπε και ο προπονητής μας, οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σας αναφέρω ότι έχουν πεθάνει αθλητές από καρδιές και από υπόλοιπα και προσφάκια. Οπότε την υγεία μας δεν τη ρισκάρουμε σε καμία περίπτωση και για να συμπληρώσω μια φράση όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ενός υγιής εν σώματι γη. Δεν πρέπει ούτε να παρατάμε το σχολείο μας, ούτε τον αθλητισμό. Δυστυχώς ή ευτυχώς ο αθλητισμός θα έχει και ένα
τέλος σε κάποια ηλικία. Δεν είμαστε θεοί, και είμαστε ατσάρτη να πάμε μέχρι τα 100 μας μας. Από εκεί και πέρα το σχολείο μας είναι κάτι που θα μας δώσει πόδια και χέρια για τη μετέπειτα ζωή. Όταν θα σταματήσουμε τον αθλητισμό, κάτι να κάνουμε τη ζωή μας, να είμαστε επιτυχημένοι. Και αυτό που είπε και ο Σωτήρης, θα έχει μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση ότι θα έχει πετύχει και στο σχολείο σου, κάτι ζωή σου, αλλά και στον αθλητισμό. Ξάπτω και πολύ στην εμπιστοσύνη, πώς θα έρθει η κάθε σήμερα. Σίγουρα έχουμε ένα αυστηρό πρόγραμμα. Κάθε πρωί υπάρχει πρωινή προπόνηση, είναι με βάρη στο γήπεδο για να δουλέψουμε κάποιες δυναμίες μας και οτιδήποτε. Το μεσημέρι ξεκουραζόμαστε και το απόγευμα έχουμε πάλι προπόνηση ώστε να δουλέψουμε ομαδικά όλοι μαζί και να αυτοματοποιήσουμε κάποια πράγματα τα οποία δουλεύουμε εμείς μέσα στο παιχνίδι. Αυτό γίνεται κάθε μέρα, εκτός από μία φορά την εβδομάδα που έχουμε ρεπό μετά τα παιχνίδια. Και δουλεύουμε όλη τη χρονιά και στο καλοκαίρι την προετοιμασία μας που είναι κάθε μέρα έτσι ώστε να καταφέρουμε να φέρουμε το σώμα σε τέτοια επίπεδα ώστε να αντέξουμε για όλη τη σεζόν να είμαστε υγιείς. Πώς προετοιμάζεστε πριν από τους άλλους αγώνες, όλο, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία, πώς προσεγγίζεται έναν αγώνα, ο καθένας προσωπικά αλλά και μέσα από το κομμάτι. Πρώτα απ' όλα πηγαίνουμε πολύ πιο νωρίς στον αγώνα στο γήπεδο. Υπάρχουν δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να προετοιμαστούμε ψυχολογικά και φυσικά. Και δεύτερο πρέπει να προσαρμοστούμε και σωματικά. Ξεκινάω το πιο εύκολο, το σωματικά. Θα πάμε να κάνουμε το ζέσταμά μας πιο νωρίς. Θα συμπληρωθούμε, θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Σίγουρα πριν από κάθε αγώνα υπάρχει κάποιο άγχος. Το οποίο όταν το άγχος θα διαχειριστείς γίνεται προκοδομητικό. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη δουλειά για ένα αθλητή που πρέπει να κάνει είναι η ώρα πριν τον αγώνα, δηλαδή πώς μπορεί να εξελιχθεί ο αγώνας. Έτσι ώστε την ώρα του αγώνα να μπορεί να αντιδράσει σε κάθε περίπτωση που μπορεί να συμβεί κάτι. Αυτό πιστεύω είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για κάθε αθλητή, να προετοιμαστεί πνευματικά για τον αγώνα. Οπότε θα πρέπει να, έτσι, επειδή είναι ο πρωταγωνιστής της ομάδας, ίσως πολλές φορές το να δεις για έναν άνθρωπο που σε έκανε μαζί, να θεωρείται υπερβολή. Τέλος πάντων, θέλω να πω κάτι για τον Βόζο, πέρα από ουδέως άνθρωπος, εξαιρετικός φίλος, είναι και πολύ καλός προπονητής, πολύ σπουδαίος προπονητής. Το έργο του είναι τεράστιο. Ήδη αυτά τα χρόνια να είμαστε μαζί, έχουν καταφέρει μάλιστα που πρωταγωνιστούν στο ελληνικό μπάσκετ. Πολλές γνώσεις, πολλή εμπειρία, πάρα πολύ κόπο και πολλή δουλειά. Σας είπα ότι εγώ ίσως να μην είμαι και έχω τα λόγια με υπερβολή, αλλά τα παιδιά που το ξέρουν για λίγο διάστημα θα σας πούνε την αλήθεια. Από τους που ξέρουν και ξέρουν στο κοινό, το κάθε παίξι έβγαλε και πήρε το 100% όλη την χρονιά. Οπότε ήταν πάντα δίπλα μας και στις δύσκολες και στις εύκολες και σε ευχάριστες στιγμές. Μας στήριξε πάντα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήρθαμε στην ομάδα, αλλά και που γνωρίσαμε έναν τόσο ειλικρινή, απίστευτο και ευχάριστο άνθρωπο αυτή τη χρονιά.